Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλή εβδομάδα. Συστήματα κακοκαιρίας επηρεάζουν τη Βόρεια Ευρώπη με βροχές και καταιγίδες. Τουναντίον στη χώρα μας, όλη την εβδομάδα δεν προβλέπονται βροχές, ενώ θα ανέβει και η θερμοκρασία. Για αύριο, λοιπόν, Τρίτη, περιμένουμε πρωινές ομίχλιστα, υπηρετικά και λίγες νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι από δυτικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ στα Πελάγη και τα 6 μποφόρ στη θάλασσα των Κυθήρων. Ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε μόνο λίγες νεφώσεις. Νότιοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, αυξημένη υγρασία το πρωί, ενώ η θερμοκρασία θα μαθεί από 7 έως 18 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Ασθενές στο πεδίο των ανέμων, υψηλές τιμές υγρασίας το βράδυ, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα. Στη Λάρισα και την Καρδίτσα τα θερμόμετρα θα φτάσουν στο μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στα Τρίκαλα νωρίς το πρωί ο υδράγυρος θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς. Λίγη συννεφιά θα έχει και η Στερεά και η Εύβοια. Στο Μεσολόγγι ο υδράγυρος θα προλάβει να ανέβει το μεσημέρι στους 19 βαθμούς Κελσίου και στη Χαλκίδα στους 18 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο περιμένουμε πολλές ώρες με ήλιο. Στην Πάτρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Τρίπολη νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή. Δυτική και βορειοδυτική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο και αραιές νεφώσεις σε Κυκλάδες και Κρήτη. Στην Άξο η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Χανιά τους 18 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτή θα είναι η εξέλιξη του καιρού για το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.